φουντώνουν όσο οι μέρες προχωρούν και κυρίως μετά τις Άγιες Μέρες του Πάσχα. Οι συζητήσεις για τις εκλογές στα καφενεία, που αποτυπώνουν σε μεγάλο βαθμό την κρισιμότητα της επιλογής στην κάλπη για το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, δηλαδή τους μικρομεσαίους. Όλοι ξέρουμε που ψηφίζομαι. Εγώ έχω 28 ψήφους στην οικογένειά μου. Εκεί που πηγαίνανε θα ξαναπάνε. Κι ας τους άλλους να λένε λόγια περιτά. Εδώ πρέπει να έρθει άλλος Ηρακλέας να καθάρει τον κόπρο του Αβία. Σαφή συζητούμε, αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Όλο και κάτι συζητείται. Αυτά δεν λέμε καμιά φορά, αλλά τώρα λόγω του Πάσχα που λέω λόγος τα έχουμε σταματήσει. Αν και οι κουβέντες δείχνουν να λαμβάνουν σιγά σιγά μια διάσταση που θυμίζει προεκλογικό κλίμα, εν τούτης πολλοί από τους πολίτες διευκρινίζουν ότι απαιτούν μια προεκλογική περίοδο δίχως δεσμεύσεις που θα πέσουν στο κενό, δίχως λόγια πόλωσης της κοινωνίας και πάντως με βασικό γνώμονα όχι τα κόμματα, αλλά τη χώρα και την πορεία της στο μέλλον. Έπρεπε και πρέπει να υπάρχει πάντα ήπιο κλίμα. Αυτό που γίνεται ειδικά αυτή την περίοδο, αυτή την προεκλογική περίοδο, είναι απαράδεκτο. Σπέρνει το μίσος ο ένας με τον άλλο. Στα καφενεία τώρα δεν υπάρχουν ούτε πράσινα, ούτε μπλε, ούτε τίποτα. Τώρα ο κόσμος είναι ήπιος. Αυτοί από πάνω και στις συζητήσεις μεταξύ τους οξύνουν τα πνεύματα. Τι το προβληματίζει τον κόσμο? Η ανέχεια, η ακρίβεια μας έχει ρημάξει. Τα ταξίματα που κάνουν και δεν τα εκπληρώνουν. Έτσι. Λένε να έρθουν οι νέοι να ψηφίσουν. Πώς να ψηφίσουν οι νέοι? Με ποια κριτήρια? Με τα ψήματα που μας λένε καθημερινά? Και με και ιδέω όλοι τους γενικά. Μια μπάλα είναι όλοι. Μία από τις καυτές συζητήσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει είναι και η συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις, που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, όπως τόνισαν οι πολίτες, θεωρούν ότι είναι καθοδηγούμενες, σημειώνοντας σε απόλυτο τόνο ότι η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η επαφή με τον κόσμο και πάντως η μόνη ειλικρινής αποτύπωση είναι η ίδια η κάλπη των εκλογών. Εξαρτάται, παιδί μου, που θα τις κάνετε δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, εάν παραγγείλει ο Τσίπρας δημοσκόπηση, θα πάει στον τόπο που έχει ψήφους. Και έτσι βγαίνει. Η δημοσκόπηση, ναι, μεν δείχνει κάτι, αλλά όχι το απόλυτο. Ό,τι θέλει καθένας βγαίνει. Ό,τι θέλει. Εσύ αν ανήσεις το αλφα κόμμα, θα βγάλεις το αλφα κόμμα πιο πάνω. Ο άλλος το άλλο και εσύ. Έτσι νομίζω εγώ. Ο κόσμος τι περιμένει μετά τις εκλογές? Ό,τι περίμενε σαν μετά. 80 χρονών και κάτι είμαι. Μόνο το ναι, περιμένουμε. Και γεια σας και ευχαριστώ. Μπορεί να λέω καθ' ό,τι θέλει, η κάλπη μετράει. Εκεί είναι τι θα σημειώσω το χ για να ρίξω το φακελάκι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Πάντως οι μεγαλύτερης ηλικίας πολίτες κρίνουν με μαζικό τόνο απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των νέων στην πορεία προς τις εκλογές, διευκρινίζοντας ότι οι επόμενες γενιές θα πρέπει να αναλάβουν την τύχη του τόπου, επιλέγοντας σύμφωνα με τη συνείδησή τους τα κόμματα που θα στηρίξουν. Η νεολαία πρέπει να παραψηφίσει, η νεολαία ξέρει τι θα ψηφίσει. Ξέρει πολύ καλά η νεολαία τι θα ψηφίσει. Η νεολαία να πάει να ψηφίσει τι? Να παίρνει τι? Το μέλλον τους, ποιο μέλλον? Άλλο τίποτα δεν μπορώ να πω.